Νίκη παραμονής για την ομάδα των Κεραμιών, η οποία νίκησε εντός έδρας στην Ακεδονίας με 4-0 για την 14η αγωνιστική της ΑΕ. Στο 4, ο Μαρινάκης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Ιωνάκης πήδηξε πιο ψηλά από όλους, έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε out. 10 λεπτά μετά, τα Κεραμιά πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Μπρουμπάκης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Λιονάκης στην πρώτη προσπάθεια νικήθηκε από τον Γιωργατά, η μπάλα έφτασε στο Μανουλακάκη, ο οποίος πάσαρε στο Λιονάκη, που αυτή φορά ήταν έστοχος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 25 ήταν η σειρά της Ακεδονίας να απειλήσει. Ο Γλεζάκης βρήκε χώρο έξω την περιοχή, έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο out. Στο 32 ο Παπαδάκης σούταρε έξω την περιοχή, ο Γιωργαντάς απέκρουσε, η μπάλα έφτασε στο Μανουλακάκη, ο οποίος πάσαρε στο Παπαδάκη, αλλά αυτή φορά το σούτ δεν ήταν εύστοχο και η μπάλα έφυγε out. Στο 36 οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά, ο Παπαδάκης έκανε μέσα από την περιοχή την κεφαλιά και έγραψε το 2-0. Στο 40, όμως ο Χόμπουλος σούταρε. Ο Βροντάκης απέκρουσε, η μπάλα έφτασε στον ίδιο παίκτη, αυτός έκανε το σούτ, η μπάλα κινήθηκε παράλληλα του τέρματος με τελικό αποδέκτη τον Κόσιο, αλλά το σούτ που επιχείρησε έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Κελαϊδής. Στο 46, ο Λούπου κέρδισε την μπάλα, έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά το σούτ ήταν κακό, με τον Βροντάκη να μπλοκάρει εύκολα. Στο 50, ο Λιονάκης εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το λάθος των φιλοξενούμενων και με δεξί σου μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στη δεξιά μεριά του Γιωργανά, γράφοντας το 3-0. Στο 65, ο Μανουλακάκης πάσαρε πολύ όμορφο στο Λιονάκη, αυτός απέφυγε εκπληκτικά τον αντιπαλό του και με ωραίο σούτ έδωσε διαστάσεις τριάμβου στην ομάδα του, γράφοντας το τελικό 4-0. Στο 68, ο Μανουλακάκης πάσαρε στο Δρετάκι, αλλά το σούτ του ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο Γιαργανάς. Η τελευταία αξιολόγη φάση του παιχνιδιού άνοιξε στη φιλοξενούμενη ομάδα. 10 λεπτά μετά, ο Λούπου έφυγε από τα δεξιά, απέφυγε τον αντιπαλό του, έκανε το σούτ, ο Μάρακας δεν απέκρουσε σταθερά, αλλά στην επαναφορά ο Ντουλάκης δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.